σε περιφερειακά θέματα και θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στο Δελτίο Ειδήσεων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Μάριο Τσάκα. Καλησπέρα κύριε Τσάκα, καλό μήνα. Καλησπέρα σας, καλό μήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε φυσικά για αυτήν την επικοινωνία. Καθώς, κύριε Τσάκα, είχατε σήμερα μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέδιο, όπου τέθηκαν φυσικά επιτάπητος και τα ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΔΑ εδώ στην περιφέρεια και μεταξύ άλλων το μεγάλο και σπουδαίο έργο της δημιουργίας δικτύου φυσικού αερίου στην περιφέρειά μας. Πείτε μας λίγο μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι εξελίξεις, πώς πηγαίνει το έργο? Το έργο πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε όλο τον προγραμματισμό μας και στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ολοκληρώθηκαν για τις 4 πόλεις περιφέρειάς σας οι διαγωνισμοί. Έχουν προκύψει οι μειοδότες και αποφάσεις στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τυπικό έλεγχο. Τις επόμενες μέρες κλείνει ο διαγωνισμός της Καβάλας και λίγο πιο μετά της Ορεστιάδας. Οπότε βαίνουν όλα πολύ καλά και βάσει του σχεδιασμού μας ώστε την άνοιξη να αρχίσουν τα έργα σε όλες τις πόλεις. Ακόμη και στην πόλη της Καβάλας, δηλαδή, κύριε Τσάκα, την άνοιξη. Η Καβάλα θα έχει μια μικρή υστέρηση έναντι των υπολείπων τεσσάρων, γιατί απαιτείται να γίνει ένα πρόδρομο έργο από τον ΔΕΣΦΑ στον αγωγό υψηλής πίεσης που συνδεόμαστε, αλλά δεν θα υπάρξει κανένα θέμα στον όλο σχεδιασμό. Θα κινηθούν χρονικά όπως τα έχουν προσδιορίσει. Μάλιστα. Τέθηκε επιτάπητος μήπως, κύριε Τσάκα, και την πιθανή λύση για αυτό το πρόβλημα, γιατί ακριβώς η Καβάλα νομίζω είναι η λιγότερο κερδισμένη από αυτό για το θέμα του φυσικού αερίου. Μήπως αν μπορεί να γίνει κάτι για να αποκτήσουμε περισσότερο. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι έχει κάποια διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα που θα έχει το έργο στην Καβάλα. Όλα θα πάνε πολύ καλά και η Καβάλα θα έχει αντίστοιχη ανάπτυξη δικτύου με όλες τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Μην φοβάστε ότι θα στερήσει σε κάτι. Μάλιστα. Πάρα πολύ θετικό. Τέθηκε επιτάπητος όμως ενδεχομένως και κάποια περαιτέρω είδηση, κύριε Τσάκα. Ναι, και ο κύριος Περιφερειάρχης επανειλημμένα μου έχει θέσει το θέμα του να επεκταθούμε και σε άλλους δήμους, πέραν των 6 που είχαν συμπεριληφθεί. Από τη στιγμή που κυλούν όλα ομαλά και ξεκινάμε την υλοποίηση στο ήδη σχεδιασμένο έργο, συμφωνήσαμε και εμείς θα μελετήσουμε με πολύ σύντομο όμως χρονικό πλάνο την επέκταση και σε άλλες πόλεις που είναι τεχνικά πρωτίστως εφικτό και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και άλλους δήμους στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ που συγχρηματοδοτούμε με την περιφέρεια. Πολύ σύντομα δηλαδή θα έχουμε και νεότερες εξελίξεις για το αν μπορούν να ενταχθούν και άλλοι δήμοι δηλαδή μας λέτε. Σας λέω έτσι για να σας δώσω μια θετική είδηση. Θα ενταχθούν σίγουρα και άλλοι. Θα δούμε μάλιστα. Το ποιοι και το χρονοδιάγραμμα ένταξης. Μάλιστα, πάρα πολύ θετικό αυτό. Κύριε Τσάκα, βέβαια, να πούμε ότι δεν θα γίνουν παράλληλα λογικά οι εργασίες, θα γίνουν μετέπειτα. Δηλαδή, όχι την άνοιξη, περιμένουμε. Όχι. Μιλάμε για παράλληλα. Παράλληλα. Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ θετικό. Δυστυχώς ο χρόνος, ξέρετε, μας πιέζει, γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε υποδομές. Μετά την λήξη αυτής προγραμματικής περίοδου, δεν είμαστε σίγουροι αν θα συνεχίσουν να συγχρηματοδοτούνται τα έργα από το ΕΣΠΑ. Οπότε πρέπει να επιταχύνουμε και να καλύψουμε το χαμένο χρόνο του προηγούμενου διαστήματος. Και λόγω φυσικά και της πανδημίας που επηρέασε αρκετά. Είναι μια σημαντική παράμετρος και η πανδημία είναι μια σημαντική παράμετρος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια που είναι ακόμα πιο έντονα και από τα αστικά κέντρα. Και μόνο μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας υποδομών και έλευσης νέων επενδύσεων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συσσαγωγικά να στηθούν οι περιοχές ελληνικής περιφέρειας. Βέβαια, τώρα θα κάνω και μια ερώτηση, αν θέλετε, του συνήγορου του Διαβόλου, διότι μπορεί η Καβάλα να έχει λάβει και ενδεχομένως, όπως είπατε, να μην είναι λιγότερο κινδυνευμένη εσείς, αλλά αυτό μπορεί ενδεχομένως να αποκλείσει και τους άλλους 3 δήμους, κύριε Τσάκα, που έχουμε εδώ στην περιφερειακή μας ενότητα. Όχι. Οι υπόλοιποι δήμοι της περιφερειακής σας ενότητας αντιμετωπίζονται με τις ίδιους όρους που συζητάμε και για τους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή,
να το πω, εποφιλία της καβάλας. Κυρίως τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει δηλαδή, γι' αυτό η ΔΕΔΑ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι υπάρχουν και στην περιφερειακή ενότητα, απλά δεν θέλω προς το παρόν μέχρι να έχουμε αναλυτικά στοιχεία, έτσι να γίνει συγκεκριμένος. Υπάρχουν περιοχές που μπορούμε να πάμε εκτός του Δήμου της Καβάλας. Μάλιστα. Που είναι τεχνικά πιο εφικτό ενδεχομένως από κάποια άλλη πόλη άλλου νομού. Μάλιστα, πάρα πολύ θετική αυτή η εξέλιξη που μας μεταφέρετε, κύριε Τσάκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Βγήκαν ειδήσεις από την συνάντηση και αυτό είναι άκρος θετικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.